Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εξετάσαμε το πανόραμα των εναλλακτικών λύσεων που υπάρχουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών με το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τις περικοπές δαπανών ύψους 11,5 δις ευρώ της επόμενης διετίας. Ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει την επεξεργασία των προτάσεων, ενώ παρέμψε στις δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα κατά την έναρξη της σύσκεψης. Αναζητούμε τις πιο αποτελεσματικές περικοπές στο έλλειμμα με τους λιγότερο οδυνηρούς τρόπους για την κοινωνία. Αντίπαλός μας είναι η ανεργία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν πρόκειται να επιστρέψουμε σε τέτοιου είδους λύσεις που έχουν αποτύχει στο παρελθόν, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. Αναζητούμε τις πιο αποτελεσματικές περικοπές στο έλλειμμα με τους λιγότερο δυνηρούς τρόπους για την κοινωνία. Αντίπαλός μας είναι η ανεργία. Ψάχνουμε τα πάντα. Και με την ευκαιρία να πω ότι πρώτον δεν πρόκειται να επιστρέψουμε σε του εκείνου του είδους τις λύσεις οι οποίες έχουν αποτύχει στο παρελθόν. Και δεύτερον να ευχαριστήσω, θα ήθελα πάρα πολύ για την ευκαιρία και τους υπουργούς και τα στελέχη και το προσωπικό του Υπουργείου των Οικονομικών που έχουν καταβάλει πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες σε καθημερινή βάση προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αυτές τις δύσκολες εποχές, τις απαιτήσεις αυτής της δύσκολης συγκυρίας. Στη σύσκεψη εξετάστηκαν όλα τα πιθανά σενάρια, μεταξύ των οποίων η εργασιακή εφεδρεία στο δημόσιο. Μετά τη σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός δήλωσε. Κοιτάξαμε το πανόραμα όλων των εναλλακτικών που υπάρχουν για μια σειρά από θέματα και θα συνεχίσουν τα στελέχη του Υπουργείου και τη δουλειά τους. Σας είπα προηγουμένως ποια είναι τα κριτήρια μας. Να είστε καλά. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συμμετείχε στη σύσκεψη, δήλωσε ότι η συμμετοχή του Υπουργείου Εργασίας παραμένει στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως δεν υπάρχουν δεδομένα προς το παρόν ως προς την έβρεση των 4 δισεκατομμυρίων που υπολείπονται από το λογαριασμό των 11,5 δις και γι' αυτό στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις για κατάργηση της 13ης και 14ης επικουρικής σύνταξης των δώρων στο δημόσιο αλλά και των κοινωνικών επιδομάτων για φορολογούμενους με μεγάλα εισοδήματα. Επίσης, εξετάζονται μειώσεις έως και 35% στις αποδοχές όσων απασχολούνται στις ΔΕΚΟ. Το Σαββατοκύριακο, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη, το Υπουργείο Οικονομικών θα αποστείλει στους επικεφαλείς της Τρόικας λίστα με τα μέτρα για να τα εξετάσουν. Να αλλάξουμε θέμα. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Όρους λόγω της πύρινης λέλαπας που ξέσπασε στην περιοχή Μονοξυλίτης κοντά στη Μονή Χιλανδαρίου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Όρους λόγω της πύρινης λέλαπας που ξέσπασε στην περιοχή Μονοξυλίτης κοντά στη Μονή Χιλανδαρίου. Ο οικισμός της Ουρανούπολης δεν φαίνεται να κινδυνεύει προς το παρόν, αν και εκκαινώθηκαν αρκετά σπίτια και ξενοδοχεία. Ηλικιωμένοι, παιδιά και όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα έφυγαν από τον οικισμό λόγω του πυκνού καπνού. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, Χρήστος Πάχτας, απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να μην υπάρξει πανικός και για προληπτικούς λόγους να κατευθύνονται προς την παραλία της Ιερισσού και εμφανίζεται καθησυχαστικό σε ό,τι αφορά τους εκδρομείς και τους τουρίστες. Το μέτωπο της φωτιάς φτάνει τα 25 χιλιόμετρα και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής καταβάλουν προσπάθειες με επίγεια και εναέρια μέσα για να περιορίσουν τις φλόγες. Στο προσκήνιο βγαίνει και πάλι το θέμα της επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος Άργος Ναύπλιον Τρίπολη Καλαμάτα μετά τη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου με τον πρόεδρο του ΟΣΕ. Ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών του ΟΣΕ στην Πελοπόννησο παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Πέτρος Στατούλης, στον πρόεδρο του ΟΣΕ, τον κ. Παναγιώτη Θεοφανόπουλο, σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε. Παρότι στη συνάντηση ήταν ο νέος Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του ΟΣΕ, ο κ. Γρηγόρης Σαμπατακάκης, και ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Λάμπρος Μπούκλης. Ο κ. Στατούλης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου του Λουτρακίου, απευθείας από την Αθήνα μέσα από δίκτυο κανονικού εύρους και με ηλεκτροκίνηση μέχρι την Οδό Αιγαίου,
Και πέρα από αυτό εξετάσει και δυνατότητα αξιοποίησης και επαναλειτουργίας των δρομολογίων στις γραμμές Κόρινθος, Μυκήνες, Άργος, Ναύπλιο, Καλαμάτα, Μεσίνη, Άκλαδο κάπως και Παραδείσια. Έτσι λοιπόν πέφτει και πάλι στο τραπέζι το θέμα της λειτουργίας του ΟΣΕ, του τρένου δηλαδή, της γραμμής, της συγκεκριμένης γραμμής του τρένου, η οποία είναι γνωστό ότι ανακαινίστηκε πριν από μερικά χρόνια, λειτουργήσε για λίγο, τελικά ανεστάλλει η λειτουργία της γραμμής με τη δικαιολογία ότι δεν ήταν οικονομικά συμφέρον, δηλαδή δεν κινείται τόσος κόσμος που να συμφέρει να συντηρείται οικονομικά. Αυτή ήταν η δικαιολογία από τον ΟΣΕ. Σημασία όμως έχει ότι δαπανήθηκαν τόσα εκατομμύρια για να γίνει η ανακαίνιση της γραμμής, η οποία πια δεν λειτουργεί. Είναι χορταριασμένη και έτσι όπως πάμε σε λίγο καιρό θα χρειάζεται νέα ανακαίνιση για να λειτουργήσει. Το θέμα βέβαια πάντως είναι ότι και πάλι έπεσε στο τραπέζι το θέμα της λειτουργίας της γραμμής και να δούμε στη συνέχεια εάν και πάλι ακούσουμε το γνωστό σφύριγμα των τρένων στην περιοχή μας. Έχει ανασταλεί για το μήνα Αύγουστο η ελεγχόμενη στάθμευση στο Άργος και στο κέντρο της πόλης επικρατεί χάος με διπλο-τριπλο παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μποτιλιαρίσματα. Γεγονός που αποδεικνύει πόσο σωστό είναι το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Είναι γνωστό βέβαια ότι κατά το μήνα Αύγουστο δεν λειτουργεί, έχει ανασταλεί η ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο της πόλης του Άργους λόγω βέβαια των διακοπών. Αν όμως παρατηρήσει κανείς μπορεί να βγάλει ένα εύκολο συμπέρασμα για την ορθότητα του μέτρου της ελεγχόμενης δηλαδή στάθμευσης. Σήμερα λοιπόν είναι Πέμπτη, δεν είναι ούτε Τετάρτη ούτε Σάββατο πρωί που έχει περισσότερη κίνηση το Άργος. Ο μήνας είναι Αύγουστος που εννοείται ο κόσμος λείπει από τις πόλεις, είναι ο περισσότερος σε διακόπες. Κι όμως επικρατεί ένα τεράστιο κομφούζιο στο κέντρο του Άργους. Εδώ στην Δαναού βλέπουμε διπλά και τριπλά παρκαρισμένα αυτοκίνητα, το ίδιο βέβαια και στις άλλες κεντρικές οδούς. Κάποιος για να καταφέρει να βρει χώρο στάθμευσης θα κάνει ατέλειωτους κύκλους στο κέντρο της πόλης, μήπως και σταθεί τυχερός και βρει κάπου να παρκάρει. Όλη αυτή η εικόνα δείχνει και την ορθότητα της ελεγχόμενης στάθμευσης. Είναι γνωστό βέβαια ότι όταν λειτουργούσε η ελεγχόμενη στάθμευση υπήρχε άνεση στο κέντρο της πόλης, έβρισκες εύκολα να παρκάρεις, δεν είχαμε μποτιλιαρίσματα και κομφούζιο από τα αυτοκίνητα. Βλέπετε τώρα τι γίνεται. Περιμένουμε λοιπόν να έρθει και πάλι ο Σεπτέμβρης που θα επανέλθει το μέτρο για να βρούμε την ησυχία μας. Η αναβάθμιση της παραλίας του Κυφερίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να επισκεφθεί το Κυβέρι. Περισσότεροι ευχαριστημένοι βέβαια από όλους είναι οι επιχειρηματίες οι οποίοι βλέπουν τα καταστήματά τους να έχουν κίνηση. Το Κυβέρι είναι ένα καταπληκτικό μέρος, συνδυάζει τη θάλασσα, το βουνό, η θάλασσα είναι πάρα πολύ καθαρή. Οι άνθρωποι είναι ευγενικοί, τα μαγαζιά είναι πολύ ωραία, περιποιητικά. Φιλόξενοι. Φιλόξενοι βέβαια, πάνω απ' όλα φιλόξενοι. Με λίγα λόγια προτείνεται σε όλους να έρθουν για διακοπές έτσι. Ναι, θα το πρότεινα ανεφύλακτα. Ανεφύλακτα. Βέβαια. Εγώ βασικά μένω στην Αθήνα για 31 χρόνια. Έρχομαι στην Τρίπολη τα καλοκαίρια και εδώ πέρα έρχομαι από μικρή. Μάλιστα. Τον τελευταίο χρόνο βλέπετε τι. Βλέπω φοβερές αλλαγές. Παραλία είναι εξαιρετική. Οι ομπρέλες, ξαπλώστρες. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Η φετινή χρονιά είναι μια ξεχωριστή χρονιά για το Κυβέρι. Όχι ότι οι προηγούμενες δεν ήταν καλές, αλλά φέτος γίνεται κάτι ξεχωριστό. Αυτό οφείλεται βέβαια και στην παρουσία του καινούργιου Δημάρχου, ο οποίος τα κατάφερε πλήρως στο έργο του, να μας προσφέρει εδώ αυτή την ωραία παραλία με τις ομπρέλες. Φτιάξαμε τη θάλασσα, είναι πανέμορφα, έρχεται ο κόσμος και περνάει πάρα πολύ ωραία. Τους προσφέρουμε τον καφέ τους εκεί κάτω, υπάρχουν χώροι εργασίας, υπάρχουν χώροι όπου μπορεί να έρθει ο άλλος να πει το καφέ του, το ποτό του, να φάει, τα ξενοδοχεία είναι πλήρες, δουλεύουν. Και από ό,τι είδαμε και προηγουμένως με το θεόρατο ψάρι, πάντα υπάρχει καλό ψάρι στο Κυβέρι, έτσι. Το Κυβέρι είναι πρώτο στο ψάρι και να ξέρει ο κόσμος που μας παρακολουθεί τώρα, μας βλέπει, ότι τα τιμολόγια έχουν πέσει πολύ χαμηλά. Μπορεί να θέλει να το φάει άνετα ένα ψάρι από γάβρο, που είναι πάμφθινος, μέχρι συνακρίδα που είδατε προηγουμένως. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εμείς είμαστε μαζί με τον κόσμο. Ο κόσμος μας στήριξε τόσα χρόνια και πρέπει να του επιστρέψουμε μερικά πράγματα πίσω.
αυτά είναι να περάσει ωραία εδώ πέρα και να πληρώσει λίγα χρήματα. Με αφορμή τα 90 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Άργους Μυκηνών που διοργανώνει η ΚΕΔΑΜ, οι σύλλογοι της Νέας Κύου παρουσίασαν την Τετάρτη στο παλιό γήπεδο Νέας Κύου το Σμινέικο Μινόρε με τη Γλυκερία, την Αριδή και τη Μέ και την Τουρκάλα τραγουδίστρια Ντιλέκ Κοκ. Σήμερα στα πλαίσια του Φεστιβάλ του Δήμου Άργους Μυκηνών διοργανώνεται η συναυλία με την Γλυκερία, την Ντιλέκ Κοκ και την Αρετή και τη Μέ, με αφορμή τα 90 χρόνια από τη συμπλήρωση της Μικρασιατικής καταστροφής. Άλλωστε αυτή την επέτειο την έχουμε αφιερώσει και στο Φεστιβάλ, στο πρόγραμμα της Νέας Κύου, το πρόγραμμα που επιμελούνται οι δύο πολιτιστικοί σύλλογοι, ο Πολιτιστικός και ο Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Κύου. Σήμερα νομίζω θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά, μιας και αυτές οι ξεχωριστές τραγουδίστρες ερμηνεύουν τραγούδια Σμυρνέικα, τραγούδια της Μικράς Ασίας, τραγούδια που ξεκινάνε από την εποχή αυτή και νομίζω ότι στο τέλος ενώνουν και τους δύο λαούς με τις μελωδίες τους. Είναι, όπως το είπατε, 90 χρόνια, είναι μια μαύρη επέτειος, όμως από αυτή την εποχή μας έχει μείνει ο πολιτισμός, έχουν μείνει τα τραγούδια. Οι άνθρωποι ζώντας μαζί με άλλους λαούς εκεί, πολύ αγαπημένοι, δημιούργησαν σπουδαία πράγματα. Αυτά εμείς τα έχουμε σήμερα, το κουμπαλάμε σαν πρίκα και πορευόμαστε προς το μέλλον. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν παρουσιάζει ένα οδηπορικό στα τραγούδια της Μικράς Ασίας και της πόλης. Είναι ένα ρεπερτόριο που πραγματικά με το οποίο έχω ασχοληθεί από πολύ παλιά και κατά καιρούς ανατρέχω εκεί γιατί πραγματικά τα αγαπώ πολύ αυτά τα τραγούδια. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν σήμερα το βράδυ που μιλάμε, θα παρουσιάσουμε εδώ στη Νέα Κύο. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι, που επισκέπτομαι εδώ το μέρος. Σήμερα το είχαμε στο Μεγάλο Καύσωνα, γι' αυτό και η βεντάλια που βλέπετε. Σας δώ συγγνώμη. Πολύ ζέστη. Καταλαβαίνω ότι η βραδιά ακόμα να είναι πιο ζεστή με σας. Αυτό δεν κάνει κακό, καλό είναι. Να πω ότι στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν η Αρετή και τη Μέ, τραγούδι και σαντούρι. Η Τουρκάλα, τη Λέκκος, με την οποία λέμε κάποια τραγούδια που ούτως ή άλλως έχουν τραγουδηθεί και στην τουρκική γλώσσα και στην ελληνική. Τραγουδάει μαζί και τραγουδάει και μόνη της. Και συμμετέχει επίσης στην παραδοσιακή ορχήστρα ένας σπουδαίος μεγάλος μουσικός, ο κύριος Λάζαρος Κουλαξίζης. Ακόμα, επειδή είναι διαδικαστικό, να πω ότι το πρόγραμμα έχει επιμεληθεί ο κύριος Στέλιος Φωτιάδης και το περιοδεύουμε από τις αρχές αυτού του χειμώνα δειλά-δειλά και φέτος το καλοκαίρι με πάρα πολύ ζήτηση από όλη την Ελλάδα. Και πραγματικά πάει καλά, δόξα τω Θεώ. Και είναι πολύ ωραίο πρόγραμμα. Συνέχεια για το καλοκαίρι. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν συνεχίζει όλο το καλοκαίρι. Τελειώνει με μια μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Βράχων στην Αθήνα, στο Βύρονα. Και επισκέπτεται διάμεσα πολλές πόλεις της Ελλάδας, πολλά μέρη και την Κύπρο. Ναι, έχουμε μεγάλη περιοδία. Σας είπα ότι πάει πάρα πολύ καλά και τα αγαπάει ο κόσμος πολύ.
Ερχόμαστε εδώ πέρα γνωρίζοντας ότι ο πληθυσμός είναι από την Μικρασία. Αυτά τα τραγούδια που θα παίξουμε, όπως και κάθε φορά που παίζουμε αυτή τη μουσική παράσταση, είναι τραγούδια από τις χαμένες πατρίδες που όμως δεν είναι λησμονισμένες. Δεν είναι λησμονισμένες ακριβώς επειδή εμείς παίζουμε αυτή τη μουσική και έτσι διατηρούμε ζωντανή αυτή την κουλτούρα, αυτή τη μουσική και φυσικά τα χρώματα και τις μυρωδιές που αποπνέουν αυτά τα τραγούδια. Και όχι μόνο βέβαια. Όχι ότι είσαι μεγάλη ηλικία, αλλά από πολύ μικρή ασχολείσαι με αυτά τα τραγούδια. Τι σε έκανε να ασχοληθείς με αυτό το είδος του τραγούδιου? Ουσιαστικά το όργανο που παίζω. Διότι το σαντούρι κυρίως υπήρχε στη Μικρά Ασία, το παίζανε οι Ρωμνοί. Και γι' αυτό ουσιαστικά το ρεπερτόριο που οφείλεις να παίξεις όταν είσαι σαντουριέρης είναι πρώτα αυτό. Και μετά μπορείς να παίξεις χυπηρώτικα, να παίξεις κινησιώτικα, αλλά κυρίως αυτό το ρεπερτόριο. Για να επιλέξεις όμως αυτό το όργανο, κάτι σου προξένησε έτσι την προσοχή. Έγινε η οικογένειά σου, όχι. Η καταγωγή σου? Εγώ είμαι από το Μεσολόγγι. Είμαι από την Πεντάλοφο Μεσολογγίου συγκεκριμένα. Από εκεί είναι η καταγωγή μου. Και εκεί πέρα παίζαν σαφώς σαντούρι, αλλά εγώ δεν είχα εικόνες από το χωριό μου. Εγώ άκουσα τον Αριστίδη Μόσχο πρώτα, αλλά εντύπωση μου έκανε η περιέργεια αυτού του οργάνου, που ουσιαστικά δεν είναι σαν να βλέπεις βιολί, κιθάρα. Το σαντούρι είναι μια ξεχωριστή κατηγορία οργάνου και έτσι άρχισα να το μαθαίνω και να αγαπάω μέσα από το σαντούρι και αυτό το πράγμα. Αν και νομίζω ότι μπορεί να μην παίζεις αυτή τη μουσική, αλλά παρόλα αυτά να είσαι μοιημένος αυτή. Και αυτό είναι ο καλός ακροατής. Ο καλός ο ακροατής, ο Μερακλής. Οπότε είμαι Μερακλού δηλαδή, κατά βάση. Γλυκερία, αφού έχει κάνει και πριν πολλά χρόνια πολλές επιτυχίες πάνω σε αυτό το πρόγραμμα σε μικρασιατικά τραγούδια. Έτσι βρεθήκαμε, και εγώ ασχολούμαι χρόνια με μικρασιατικά τραγούδια, τραγούδια των προσφύγων και αρέτη έτσι κι αλλιώς ασχολείται με παράδοση γενικά της Ελλάδας. Μαζευτήκαμε σε αυτό το συγκρότημα φέτος, κάνουμε σε όλη την Ελλάδα περιοδία. Και στην Κύπρο από ό,τι μάθαμε. Και στην Κύπρο θα πάμε, ναι. Πόσο καιρό είσαι στην Ελλάδα? Είμαι παραπάνω, 10-11 χρόνια είμαι στην Ελλάδα. Και ασχολείσαι αποκλειστικά με το τραγούδι, ναι. Παραδοσιακό.
Και εντέχνο. Και εντέχνο. Ναι, ναι. Εντάξει, μήπως μπορούν να με θυμηθούν και από την πολιτική κουζίνα που τραγούδησα στην πολιτική κουζίνα. Από εκεί περισσότερα με ήξεραν οι Έλληνες και από τις άλλες δισκογραφικές μου δουλειές. Αυτοί που ασχολούνται με παράδοση. Αλλά έχω κάνει και στο έντεχνο χώρο δουλειές. How could